Πάμε στο θέμα, αν θέλετε, της επικαιρότητας των τελευταίων τουλάχιστον 48 ώρων που αφορούν προφανώς αυτή την δημοσιοποίηση της έρευνας του ICIJ των 270 περίπου δημοσιογράφων από 50 και πλέον χώρες, όπου έθεσαν και πάλι την Κύπρο στο επίκεντρο των ζητημάτων που αφορούν την εισρωή ρωσικών κεφαλαίων εδώ και το υποστηρίζουν ότι η Κύπρος παραβίασε κυρώσεις, αλλά αυτό πλέον τίθεται υπό συζητήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο από τον Φιλελεύθερο, τον Φάνη τον Μακρύδη, ο οποίος είναι τηλεφωνικός μαζί μας. Φάνη, σε χαιρετούμε. Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Εμιλιανίδης Κοσμήτωρας, νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, νομικός συνταγματολόγος. Κύριε Εμιλιανίδη, σας χαιρετούμε και εσάς. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, επίσης καθηγητής στρατηγικής διοίκησης και κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Τσούκα, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Μια διευκρίνηση, δεν είμαι κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών. Δευτερεύουν θα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την διόρθωση. Φάνη, να κάνουμε αρχή με εσένα. Θες έτσι με μια δεύτερη ανάγνωση, πλέον έχουν περάσει και κάποιες ώρες πλέον από αυτές τις πολύ αναμενόμενες, υπό την έννοια ότι δημιουργήθηκαν κάποιες προσδοκίες ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτών των δημοσιευμάτων που θα βλέπαμε, ότι θα παρακουνούσε το σύστημα κλπ. Στο τέλος, μάλλον αυτές οι προσδοκίες πέρασαν χαμηλότερα τον πύχη με βάση το περιεχόμενο, ή υπάρχουν όντως στοιχεία σημαντικά τα οποία δεν πρέπει έτσι να τα υποτιμούμε και να τα υποβιβάζουμε. Δεν θα καταξιώσουμε την έρευνα, απλά θα πούμε ότι είχαμε αποκάλυψη μυστικών χωρίς κραδασμούς και χωρίς να αναδεικνύεται έκδηλη παρανομία, μπορούμε να πούμε. Και χθες είχαμε νέες αποκαλύψεις, είχαμε γνωστά ονόματα, πολυεκατομμυριούχοι, μάθαμε πράγματα για τα μυστικά τους. Αλλά, εντάξει, πέραν από το εντύπωση που προκάλεσε κάποιες αναφορές, προσπαθούσαμε εμείς να βρούμε πού είναι η παρανομία. Εμείς είμαστε υπέρ των αποκαλύψεων, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε χθες για τον Carl Dillian και τις εταιρείες που έχει και με τις οποίες μπορεί να διακινεί και να πωλεί και να εμπορεύεται λογισμικά παρακολούθησης. Ακούσαμε για την Chelsea και τον Abramovich, τον Petr Aven και τον Bashar al-Assad. Δεν είχαμε όμως κάτι κυριαστό. Αρκεί να σημειώσουμε ότι για την υπόθεση της Συρίας το ICIJ ανέδειξε ένα θέμα με τον Σύρο ηγέτη υπό τον τίτλο «Χρησιμοποίησε έναν μεσάζον από την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις κυρώσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας». Ψάχνοντας το δημοσίευμα, διαβάζοντας, είδαμε ότι αποκαλύφθηκαν κάποια έγγραφα από ένα κυπριακό δικηγορικό γραφείο, περιλαμβάνουν εμπιστευτικές επικοινωνίες, αφορούν 5 ξεχωριστές συναλλαγές για την παροχή εξοπλισμού σε συριακή εταιρεία και αυτές δεν αναδεικνύεται όμως παρανομία. Διατυπώνεται η θέση ότι ίσως παραβιάστηκαν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κύπρος δεν είναι δεσμευμένη εναντί του νόμου, δηλαδή εντάξει, δεν έχουμε μέσα στην νομοθεσία πρόνοια σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, ναι. Φάνη, μπορείς να βάλεις, σε παρακαλώ, μια νοτελεία και να μας συγχωρέσουν. Φάνη, βάλε μια νοτελεία, σε παρακαλώ, αν μας ακούς, ναι. Διότι θα προβεί σε δηλώσεις ο πρόεδρος του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, ναι. Από το Προεδρικό μπορεί να πήγε πράγματα τα οποία θα ωφελέσουν.